Ούτε δύο κόμματα δεν αρκούν για να αποκτήσουν προεδρικό βέτο. Το όνομα του ήταν ταυτισμένο με τις βραδιές των εκλογών. Μόλις οι κάλπες έκλειναν, ο ομότιμος καθηγητής εκλογικής κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ηλίας Νικολακόπουλος, ξεκινούσε τις αναλύσεις. Αρχές της δεκαετίας του 90 άρχισε να μείει τους Έλληνες στις δημοσκοπήσεις. Ο γκουρού των Γκάλοπ, όπως πολλοί τον αποκαλούσαν, τις βραδιές των εκλογών σήκωνε τα μανίκια και προέβλεπε τον επόμενο πρωθυπουργό της χώρας. Έκανε την πολιτική έρευνα επιστήμη κοινής αποδοχής. Οι εκλογές αποκλείονται από τον Κωνσταντίνο από την αρχή, όταν συγκροτείται το Συμβούλιο του Στέμματος. Μια οικία τηλεοπτικά φυσιογνωμία. Τι κάνετε, κύριε Νικολακόπουλε? Καλή σας μέρα. Χαιρόμαστε πολύ. Ο Ηλίας Νικολακόπουλος άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή σε ηλικία 75 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, παρουσίασε επιπλοκές στην καρδιά του, ενώ ήταν σε διακοπές στη Σύρο. Έκανε προπτυχιακές σπουδές στα μαθηματικά στην Αθήνα και τη Λοζάνη και στη συνέχεια μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι. Η ξαφνική απώλεια του Ηλία Νικολακόπουλου αποτελεί πλήγμα για την επιστημονική έρευνα και το σοβαρό πολιτικό διάλογο, αναφέρει σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Η δημόσια σφαίρα και η αναλυτική σκέψη στη χώρα μας χάνουν έναν από τους πιο συνεπείς και ευγενείς υπηρέτες τους. Τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του. Η επιστήμη που υπηρετούσε ο Νικολακόπουλος ταυτίστηκε με το όνομά του, αναφέρει στο δικό του συλληπιτήριο μήνυμα ο Αλέξης Τσίπρας. Με βαθιά οδύνη αποχαιρετώ τον Ηλία Νικολακόπουλο, τον προοδευτικό διανοούμενο, τον φίλο, τον σύντροφο, τον συνεργάτη. Τον άνθρωπο που συνδύαζε με σπάνιο τρόπο επιστημονική γνώση με προοδευτική σκέψη και ακεραιότητα. Του χρωστάμε πάρα πολλά. Τα συλληπιτήριά μου στους δικούς του. Ο Ηλίας Νικολακόπουλος ήταν μια φωτεινή ακαδημαϊκή παρουσία. Η προοδευτική σκέψη του και η τεκμηριωμένη πολιτική του ανάλυση ήταν απόλυτα συνυφασμένες με τις εκλογικές βραδιές επί σειρά ετών. Ο ξαφνικός θάνατός του μας γεμίζει θλίψη. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του.